Αλόχα και καλώς ήρθατε για λίγη φορά στο κανάλι μου και σήμερα όπως έχετε δει από τον τίτλο θα κάνουμε ένα βίντεο που θα σας δείξω εγώ με ποιους τρόπους μπορείτε να φτιάξετε ένα δικό σας website και να το ανεβάσετε στο ίντερνετ είτε κάποιο blog είτε οτιδήποτε θέλετε εσείς για να προωθήσετε κάποιο προϊόν, να κάνετε κάποιο e-shop, κάτι οτιδήποτε θέλετε εσείς. Να σου πω κιόλας ότι μπορείτε να βρεις νέο βίντεο κάθε Πέμπτη στις 2 η ώρα το μεσημέρι, γιατί θα μου πεις εσύ έκανες 2 βίντεο την εβδομάδα, θα σου πω ότι έχω κάποιες υποχρεώσεις που βάζω κιόλας πιο πάνω από το YouTube και αυτό αφορά τη σχολή μου, καθώς τα πρακτικά μαθήματα έχουν ξεκινήσει και επειδή το δικό μου επάγγελμα που έχω επιλέξει να κάνω έχει πιο πολύ πρακτική, θα περνάω και χρόνο και στη σχολή μου. Οπότε θα κάνουμε βίντεο κάθε Πέμπτη κιόλας και πάρα πολύ καλά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα δεν πάμε. Τα τρία μου βίντεο τα τελευταία έχουν πέσει πάρα πολύ σε προβολές και likes. Οπότε κρατάω και το YouTube ένα πάρα πολύ μικρό καλάθι. Το έχω καθαρά σαν χόμπι και δεν είναι κιόλας κάποια πηγή εισόδων για εμένα το YouTube. Το κάνω καθαρά γιατί μου αρέσει και είναι το χόμπι μου. Ας πέσει τελικά το intro καμιά ώρα και ας συνεχίσουμε με το βίντεο να σας δείξω τους τρόπους. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να αγοράσετε ένα δικό σας domain. Το domain είναι το URL. Θα μου πεις, Γιάννη, τι είναι αυτά τα κινέζικα που μου λες τώρα? Θα σου πω ότι το URL είναι αυτός ο σύνδεσμος που σας έχω βάλει κάτω στην περιγραφή π.χ. για να βρείτε το Google Form, να βρείτε το Instagram. Αυτό λέγεται URL και πρέπει να αγοράσετε ένα δικό σας URL για να φιλοξενήσει ο Hostinger το site σας. Ο Hostinger είναι αυτός που φιλοξενεί το site σας και το προωθεί στη Google και εμφανίζεται έτσι πρώτο και πρέπει να αγοράσετε ένα τέτοιο domain. Οπότε χρειάζεται πρώτα ένα domain και μετά θα πρέπει να αρχίσετε να φτιάξετε το δικό σας site. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να φτιάξετε ένα δικό σου site. Θα σας πω από τον πιο απλό τρόπο στον πιο δύσκολο τρόπο. Ο πιο απλός τρόπος είναι το να προσπαθήσεις να φτιάξεις ένα site σε κώδικα HTML. Θα μου πεις τι είναι αυτό. Θα σου πω ότι είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που μπορείτε εσείς να γράψετε με κάποιους κωδικούς και εντολές όλα αυτά που θέλετε να εμφανίζετε στο site, να βάλετε κάποια εικόνα, να βάλετε κάποιο χρώμα, να βάλετε το κείμενο, τις επικεφαλίδες και όλα αυτά. Και όλα αυτά γίνονται με μικρές εντολές. Αν αυτό το βίντεο φτάσει τα 100 likes, θα κάνω βίντεο τον άλλο μήνα που θα σας εξηγώ αναλυτικά τους κώδικες και όλα αυτά για να μπορέσετε και εσείς να το φτιάξετε. Μόλις το τελειώσεις, πας εκεί, δίνεις κάθε μήνα νομίζω 10 ευρώ αναλόγως κιόλας τι Hostinger και τι έχετε επιλέξει εσείς να αγοράσετε και μετά μόλις το κατασκευάσετε το site σας και το δείτε κιόλας, κάνετε μια προεπισκόπηση, το αλλάξετε π.χ. γιατί το φτιάχνετε όλο σε σημειωματάριο, το αλλάξετε και το κάνετε να το δείτε με το Google Chrome ή κάποιο περιηγητή και το δείτε ότι είναι όλο μια χαρά το site, μπορείτε να δώσετε αυτόν τον κώδικα που γράφει απάνω το site στον Hostinger και να πληρώσετε π.χ. 10 ευρώ κάθε μήνα και να αναλόγως κιόλας σε ποια εταιρεία από όλες αυτές θα επιλέξετε για να κάνετε για να ανεβάσετε το site σας και εσύ δηλαδή θα βάζει κάποιους κωδικούς για να εμφανίζετε στο Google πρώτο. Οπότε αυτός ήταν η πρώτη μέθοδος και η πιο απλή, δεν είναι κάτι τρελό παιδιά μου, είναι απλά ένα κείμενο χωρίς κάποια καρτέλα, νέα καρτέλα, χωρίς κάποιο ωραίο μενού με πολύ συγκλονιστικά εφέ και αυτά. Μπορείτε κιόλας να πάτε στον επόμενο τρόπο που είναι εντάξει λίγο πιο δύσκολος, να κατεβάσετε το Joomla.
Το Joomla είναι και αυτό, αυτό έχει κιόλας κώδικα PHP και MySQL, είναι κάποιοι κώδικες προγραμματιστή που μπαίνεις και αρχίζεις, σου βγάζει ένα μενού και επιλέγεις εσύ ποιες κατηγορίες θέλεις να βάλεις και να τις μετονομάσεις, π.χ. να βάλεις να προωθείς π.χ. ένα e-shop και να βάλεις π.χ. σε μια νέα καρτουλούλα όλα μου τα παιχνίδια και να γράφει κάτω με υποκατηγορίες, κάτω κατηγορία αυτοκινητάκια, κάτω Playmobil, οτιδήποτε θέλετε εσείς και μετά δίπλα ή π.χ. για αγόρια και για κορίτσια και να έχετε κάτω κατηγορίες και να το προωθήσετε έτσι. Είναι αρκετά πιο δύσκολο στο να το φτιάξετε γιατί θέλουν και ειδικά προγράμματα, θέλεις κάποιο file hoster για να αρχίσεις να το φτιάχνεις εκεί το site σου. Είναι λιγάκι αρκετά δύσκολο, αλλά είναι κιόλας αυτό που έχω σπουδάσει και το ξέρω. Σε μένα θα φαίνεται εύκολο, σε εσάς θα φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε είναι εντάξει, είναι αρκετά ωραίο το να φτιάχνεις το δικό σου site μόνο σου. Αν φτάσουμε π.χ. 1000 subscribers που δεν το κόβω ποτέ, ούτε στον αιώνα τον άποντα να φτάσω, μπορεί να φτιάξω ένα δικό μου site, να σας το δείξω κιόλας. Πάμε και στην τρίτη μέθοδο, όπου η τρίτη μέθοδος είναι σε WordPress. Το WordPress είναι ένα πάρα πολύ, βασικά όλες οι ιστοσελίδες πιο πολλές με WordPress είναι. Είναι ακόμα πιο εξελιγμένο και πάρα πολύ ωραίο, με ωραία μενού φωτεινά. Πάλι έχει κώδικα PHP και MySQL και είναι ακόμη πιο ωραίο το μενού και οπτικά και είναι ο καλύτερος πιστεύω τρόπος για να προωθήσεις το δικό σου site. Οπότε αυτές είναι οι τρεις κατηγορίες που μπορείτε να επιλέξετε εσείς για να προωθήσετε κάτι από εσάς ή να φτιάξετε κάποιο e-shop. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν το βρήκατε έτσι χρήσιμο, κάντε μου μια εγγραφή. Ακολουθήστε με και στα social media μου, θα τα βρείτε όλα κάτω στην περιγραφή. Αυτά έχω να πω εγώ, φιλάκια πολλά και τα ξαναλέμε πάλι την επόμενη Πέμπτη. Γεια σας!